Οι ιερόσυλλοι έκλεψαν το τίμιο λείψανο της χειρός του Αγίου Πολυκάρπου από την ιερά μονή αμπελακιώτισσας Ναυπακτίας, στην οποία και φυλασσόταν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 10 χθες το βράδυ, ο άγνωστος ή οι άγνωστοι μπήκαν στο μοναστήρι και με γρήγορες κινήσεις κατευθύνθηκαν στον ιερό ναό όπου βρισκόταν η θήκη με το τίμιο λείψανο και αφού έσπασαν την προθήκη, πήραν το χέρι καθώς και μερικά τάματα που υπήρχαν στην προθήκη και εξαφανίστηκαν. Η ιερά μονή διέθετε σύστημα συναγερμού, το οποίο και χτύπησε ενημερώνοντας τα γραφεία της εταιρείας Security στην Πάτρα, με τους υπαλλήλους να ενημερώνουν τηλεφωνικά τον ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Παστρωμά, ο οποίος και απουσίαζε από το μοναστήρι αφού αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Με τη σειρά του, ο ηγούμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά με κατοίκους του χωριού της Αμπελακιώτισσας, οι οποίοι πήγαν στο χώρο του μοναστηριού, αλλά σύμφωνα με τα όσα είπαν, δεν είδαν κάτι ύποπτο. Το σκοτάδι και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν σύμμαχος των ιερόσυλλων. Το πρωί, ο ηγούμενος επέστρεψε στο μοναστήρι και αντιλήφθηκε αμέσως τη διάρρηξη και την κλοπή του τιμίου λειψάνου. Ενημέρωσε τη Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, καθώς επίσης και το αστυνομικό τμήμα. Από το πρωί έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομική διεύθυνση Ατολίας, ενώ αστυνομικοί από την Ναύπακτο καθώς και προσωπικό της σήμανσης βρέθηκαν στο μοναστήρι για να εντοπίσουν ίχνη που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών. Ο Μητροπόλητης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιερόθεος, δήλωσε συγκλονισμένος από την πράξη αυτή και σημείωσε πως για 5 αιώνες το τίμιο λείψανο ήταν σεβαστό από όλους, ακόμη και από τους κατά καιρούς κατακτητές της περιοχής. Όπως είπε, οι έρευνες στρέφονται σε κάθε κατεύθυνση, ενώ η αξία του τιμίου λειψάνου είναι μηδαμινή για αυτούς που το πήραν, αφού δεν έχει επένδυση από χρυσό και τα διάφορα πετράδια που είναι διακοσμημένη η θήκη του χεριού είναι ψεύτικα. Παράλληλα, κάλεσε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να τον αφέρει αμέσως στην αστυνομία ή στη Μητρόπολη. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Ένα θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε, η κλοπή της δεξιάς χειρός του Αγίου Πολυκάρπου, ένα ιερό λείψανο το οποίο παρέμεινε εδώ στην περιοχή μας για 5 ολόκληρους αιώνας. Το σεβάστηκαν οι πάντες, το σεβάστηκαν όχι μόνο οι άνθρωποι που ήταν στην περιφέρεια αυτή, αλλά και οι Τούρκοι, οι πάντες σεβάστηκαν το ιερό λείψανο αυτό και παρέμεινε στην αιμονή ως μεγάλος θησαυρός. Και σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα την απώλειά του, την κλοπή του. Μπήκαν χθες το βράδυ, κατά τις 10 η ώρα πρέπει να μπήκαν. Έρευνες κάνει η αστυνομία, γιατί αμέσως, μόλις το πληροφορήθηκα, προχωρήσαμε σε όλες τις ενέργειες. Ειδοποίησα την αστυνομία, το διοικητή της αστυνομίας Ναυπάκτου. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνουν προς την Μονή για να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια και βεβαίως θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Εκείνο που θέλω να πω, να παρακαλέσω όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να προσεύχονται στο Θεό, να προσευχηθούν στο Θεό και στον Άγιο Πολύκαρπο να αποκαλύψει τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν πάρει. Βεβαίως οι έρευνες θα προχωρήσουν προς κάθε κατεύθυνση, θα πρέπει να αναζητηθούν όλες οι περιπτώσεις και αν κάποιος γνωρίζει ή διέκρινε κάποιες κινήσεις να το αναφέρει οπωσδήποτε είτε στην Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης, είτε στην Ιερά Μητρόπολη, είτε στην αστυνομία να βρεθούν τάχιστα εκείνοι οι οποίοι έκαναν αυτή τη μεγάλη ιεροσυλία. Και πλέον θέλω να πω ότι το περίβλημα το οποίο είχε το λείψανο, τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία, επιχρυσωμένο ήταν. Επομένως, εκείνοι που το πήραν, αν το πήραν για λόγους οικονομικούς, δεν θα έχουν καμιά ωφέλεια και τους παρακαλώ και αυτούς, εάν ακούνε αυτή τη στιγμή την αγωνιώδη έκκλησή μου και κραυγή μου, να το παραδώσουν σε ασφαλές μέρος, γιατί αποτελεί ένα μεγάλο θησαυρό της περιοχής μας. Από τον τρόπο που έγινε πάντως η διάρρηξη δείχνει πως ήταν γνώστες της περιοχής, ενώ ήξεραν ότι τη συγκεκριμένη μέρα απουσίαζε από την Ιερά Μονή ο ηγούμενος. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε όλες τις εκδοχές, δήλωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα, γίνονται οι έρευνες και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν. Αλλά εκείνο που πάλι παρακαλώ, όποιοι διέκριναν κάποιες κινήσεις ή είδαν κάποια ενδεχομένως πρόσωπα, να το παρουσιάσουν, να το πούνε αμέσως σε αυτά τα πρόσωπα που σας είπα. Και εάν αυτή τη στιγμή ακούει κάποιος αυτούς που σύλλησε αυτό το ιερό λείψανο, τον παρακαλώ πάρα πολύ να το αφήσει κάπου, να το δώσει κάπου, γιατί ούτε ο ίδιος θα ωφεληθεί, αλλά θα έχει και μεγάλη βλάβη από τον Άγιο Πολύκαρπο και τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Δηλαδή δεν θα ωφεληθεί σε τίποτα.